Πολύ. Τώρα πάμε στον Κωνσταντίνο Δαυλό. Κωνσταντίνε, έπιασαν τόπο, θα λέγαμε, οι εκκλήσεις της Γενικής Γραμματείας Εσόδων για έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Κάτι κινήθηκε σήμερα στο σύστημα. Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι μπορούν να προλάβουν όλοι να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις τους, αν δεν υπάρξει παράταση. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι χθες με τις διαρροές και αυτή την πίεση του Υπουργείου Οικονομικών κατάφερε να αφυπνίσει αρκετούς πολίτες. Συγκεκριμένα, και μπορούμε να δούμε και τα ακριβή στοιχεία, 145.882 ήταν εκείνοι που έβαλαν την δήλωσή τους στο σύστημα, ανεβάζοντας το σύνολο στα 3.290.000. Όμως, εφόσον αυτό θεωρείται και το ρεκόρ που έχει πετύχει το σύστημα, ασχέτως αν αντέχει περισσότερα, δεν είναι πρόθυμη οι Έλληνες, φαίνεται, να μπουν περισσότεροι στο σύστημα και να βάλουν τις δηλώσεις τους. Το πρόβλημα είναι ότι τελειώνουν οι μέρες. 6 έχουν μείνει. Αν κάνουμε έναν απλό πολλαπλασιασμό τις 146 αυτές χιλιάδες με τις 6, βρίσκουμε ότι μπορούν να κατατεθούν άντε 876-900.000, 1.000.000 λέω εγώ. Μένουν 2,5 εκατομμύρια έξω, τα οποία ακόμη δεν έχουν καταθέσει τις δηλώσεις. Υπάρχει μία άρνηση, μία προθυμία από τον κόσμο να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Και είναι αλήθεια λοιπόν ότι οι μέρες δεν βγαίνουν, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Το Υπουργείο δεν θέλει να εξτομίσει την λέξη παράταση, γι' αυτό και σήμερα κάνει εκκλήσεις ώστε να συνεχίσουμε κανονικά να καταθέτουμε τις δηλώσεις μας. Και μάλιστα λέει ότι θα υπάρξουν και προβλήματα στην απόδοση του κοινωνικού μερίσματος ή των επιδομάτων σε όσους δεν καταθέσουν εγκαίρως τις δηλώσεις. Κάθε μέσο για να πιέσει και είναι απολύτως λογικό. Πάντως δεν βλέπω να τη γλιτώνει τη λέξη παράταση. Σε ευχαριστώ πολύ.